Καλησπέρα σας από την Ερτόπεν, την ελεύθερη φωνή της κοινωνίας. Ακούτε την εκπομπή στον αέρα της μοτοσυκλέτας με τον Θανάση Μουρίκη. Βρισκόμαστε στην κυριολεξία, στην καρδιά του Αυγούστου και ναι, οι περισσότεροι από εμάς σίγουρα βρίσκονται σε κάποιο αγαπημένο προορισμό, γιατί ως μοτοσυκλετιστές έχουμε επιλέξει τη διαδρομή και το μέρος που θέλουμε να πάμε και αυτή τη στιγμή όλοι περνάμε καλά. Βέβαια, επειδή είμαστε και στην καρδιά του Αυγούστου όπως προλόγησα, πρέπει να πω ένα μεγάλο χρόνια πολλά στην αγαπημένη μου σύζυγο, γιατί σήμερα 18 Αυγούστου έχει τα γενέθλιά της. Οι προηγούμενες εκπομπές είχαν σαν θέμα το ταξίδι και πολύ καλά κάναμε, γιατί μέσα στο καλοκαίρι εμείς οι μοτοσυκλετιστές ταξιδεύουμε, ειδικά στην Ελλάδα που έχει υψηλές θερμοκρασίες, αλλά μπορούμε να επισκεφτούμε ορεινές διαδρομές και να κάνουμε καταπληκτικές διαδρομές αλλά και μοτοβόλτες. Έτσι λοιπόν είχαμε γεμίσει με ιδέες, με ταξίδια και με ανθρώπους που έχουν προσεγγίσει ορεινές διαδρομές και όχι μόνο φυσικά, συζητήσαμε μαζί τους για εκδρομές, διαδρομές, tips, φαγητού, διαμονής. Και τώρα ήρθε η ώρα να γκαζώσουμε. Ήρθε η ώρα να γκαζάρουμε μοτοσυκλετιστικά και γι' αυτό έχουμε έναν άνθρωπο που είναι ειδικό στο γκάζωμα των βουνών. Ένας άνθρωπος που 10 χρόνια τώρα στην Ελλάδα έχει τον μοναδικό παγκόσμιο θεσμό μοτοσυκλέτας και δεν είναι άλλο από το Ελλάς Ράλι. Γι' αυτό δίπλα μου ακριβώς έχω το φίλο μου το Μελέτη και τον καλησπερίζω. Καλησπέρα Μελέτη, ευχαριστώ που ήρθες για δεύτερη φορά στην εκπομπή μου. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Πάντα έχουμε να πούμε πολλά μαζί, γιατί είσαι άνθρωπος από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας με πάρα πολλές γνώσεις, ειδικά από τον κόσμο του ράλι, που είναι ένα πολύ μεγάλο μοτοσυκλετιστικό κεφάλαιο. Όμως ας μην μακρηγορούμε και ας περάσουμε στο φετινό Ελλάς Ράλι που διεξήχθη για 10η συνεχόμενη χρονιά στην περιοχή της Ναύπακτου. Φέτος ήμασταν για 4η χρονιά στην Ναύπακτο, μετά από ένα μικρό διάλειμμα στη Βόρεια Εύβοια. Φέτος είχαμε ένα πολύ μεγάλο στοίχημα να κερδίσουμε, το οποίο ευτυχώς το κερδίσαμε και πετύχαμε να κάνουμε το μεγαλύτερο αγώνα ράλι επί ευρωπαϊκού εδάφους, ξεπερνώντας 220 συμμετοχές από 20 χώρες, με πάρα πολύ μεγάλα ονόματα που προέρχονται από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και τον Ντακάρ. Ήταν παρόν και ο Γκέραρτ Φαρές από την Ισπανία, νικητής του περσινού Ελλάς Ράλι, νικητής του φετινού Ελλάς Ράλι και νούμερο 3 στον Ντακάρ του 2017. Να πούμε μερικά από τα μεγάλα ονόματα που επισκέφθηκαν για άλλη μια φορά τη χώρα μας. Πιο σημαντική ήταν Γκέραρτ Φαρές, Στέφαν Σβίτκο που ήταν το 2016 νούμερο 2 στον Ντακάρ, Ιβάν Θερβάντες, 5 φορές παγκόσμιο πρωταθλητής εντούρο, ο οποίος έχει πια ξεκινήσει την καριέρα του στα ράλι. Ο Ντρέι Κλίμτσικ που έχει κάνει πολύ καλές συμμετοχές στον Ντακάρ, νούμερο 12, νούμερο 8, νούμερο 10. Και είχαμε και μια πάρα πολύ σημαντική συμμετοχή στην κατηγορία των μεγάλων ονόφ. Να κάνω εδώ μια παρένθεση. Ο Ελλάς Ράλι είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους ελάχιστους παγκοσμίους αγώνες ράλι ρέιντ που προωθούν την επάνωδο των μεγάλων μοτοσυκλετών στους αγώνες ράλι, όπως δηλαδή το παλιό Ντακάρ, αν θυμάστε, που έτρεχαν μοτοσυκλέτες των 750, 900 και 1000 κυβικών. Πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι ο κόσμος θέλει να δει μεγάλες κυβισμού μοτοσυκλέτες. Ναι, έτσι κι αλλιώς οι κατασκευαστές πια βρίσκονται σε αυτόν τον δρόμο. Δηλαδή κατασκευάζουν πολύ αξιόμαχες εκτός δρόμου μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού. Ξεκινήσαμε πέρυσι την προσπάθεια στη συνεργασία με την Duratec, όπου ήταν και η πρώτη παγκόσμια αγωνιστική εμφάνιση ενός Africa Twin. Να πούμε ότι είσαι και αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Duratec με το κατάστημα της Macan. Ναι, ναι. Η Duratec μεταποίησε ένα Africa Twin και συμμετείχε σε πρώτη παγκόσμια αγωνιστική παρουσία. Αυτό κίνησε τον ενδιαφέρον και των άλλων εταιριών. Κάναμε μια συνάντηση με τον marketing director της Catem και τον πείσαμε να στείλει φέτος τον Chris Pertz. Ο Chris Pertz είναι ένας κορυφαίος αναβάτης παγκοσμίου επίπεδου, Νεοζηλανδός, ο οποίος είναι ο ambassador της Catem παγκοσμίως για τα μεγάλα on-off και ο chief instructor στο Riding Academy της KTM με ένα 1090. Ήταν επίσης η πρώτη παγκόσμια αγωνιστική εμφάνιση του 1090R φέτος το Ελλάς Ράλι. Κέρδισε φυσικά και την κατηγορία του. Αλλά το θετικό είναι ότι οι συμμετοχές από τις 16 πέρυσι αυξήθηκαν στις 27 και ελπίζουμε ότι του χρόνου ενδεχομένως να έχουμε και άλλα εργοστάσια συμμετοχή, επίσημη συμμετοχή εργοστασίων στα μεγάλα on-off και περισσότερες συμμετοχές σε αυτή την κατηγορία. Μελέτη, η κίνηση έγινε από την κεντρική πλατεία της Ναυπάκτου υπό το άγρυπνο βλέμμα του Ανεμογιάννη και φαντάζομαι ότι υπήρχε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους ντόπιους, από την ντόπια κοινωνία, αφού τόσος κόσμος επισκέφθηκε την πόλη τους. Εκτός από την τοπική κοινωνία που μας στηρίζει πάρα πολύ τόσα χρόνια,
Υπάρχουν και προσελεύσεις φυσικά ανθρώπων από τις γύρω περιοχές, από την Πάτρα, από το Αγρίνιο, από τα Γιάννενα κτλ. Φέτος, μάλλον είχαμε τον περισσότερο κόσμο σε ό,τι αφορά τους θεατές. Δηλαδή, η τελετή εκείνης πρέπει να ξεπέρασε τους 5.500 θεατές και η τελετή τερματισμού ήταν σίγουρα μεγαλύτερη και αρκετό κόσμο στο βουνό είχαμε φέτος να παρακολουθήσει τον αγώνα. Να πούμε δύο λόγια για το Δήμο Ναυπάκτου. Στηρίζει ουσιαστικά το θεσμό για τους αγώνες και τη μοτοσυκλέτα. Ο Δήμος Ναυπάκτου αποτελεί μάλλον φαϊνή εξαίρεση σε σχέση με τα δεδομένα των υπόλοιπων Δήμων που έχω δει εγώ στη ζωή μου. Στηρίζει γενικώς πολλές εναλλακτικές δραστηριότητες, πάρα πολύ γενικώς τον εναλλακτικό τουρισμό και τον αθλητισμό και εμάς μας στήριξε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Εμείς φύγαμε από την ΑΠΑΚΤΟ για του χρόνου, απλά για λόγους. Γιατί πρέπει να παρουσιάσουμε και κάτι άλλο. Η Ελλάδα δηλαδή δεν είναι μόνο η Στερεά Ελλάδα, υπάρχουν και άλλα μέρη στην Ελλάδα. Πρέπει να φανούν τους τέτοιους. Μα κοίταξε τώρα, εδώ που τα λέμε, αυτή είναι και η έννοια των αγώνων. Δηλαδή, οι αγώνες δεν είναι μόνο για να αναδείξουν τους αθλητές, είναι για να αναδείξουν και την περιοχή που διοργανώνονται. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Δηλαδή, πρέπει να δώσουμε μια εναλλακτική τουριστική πνοή μέσα από το πνεύμα του μοτοσυκλετισμού και αυτό κάνει ο κάθε παγκόσμιο θεσμό, παύλα πανευρωπαϊκό. Και αυτό κάνει και εσύ αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά καλείσαι να φέρει κόσμο και να αναδείξει την υγιή Ελλάδα και τον υγιή μοτοσυκλετισμό. Μίλησες για πάνω από 200 συμμετοχές, έτσι δεν είναι? 220. Πόσοι από αυτούς ήταν Έλληνες? Ένας, μία, η Πολυτίμη. Μάλιστα. Μιλάμε από του, είχαμε το 0,3 περίπου %. Δεν τον έχω κάνει αυθομολογισμό, ναι. Αλλά είναι μία συμμετοχή. Αν έκανα λάθος, ζητάω συγγνώμη. Ναι, ναι. Πού υπήρχε και ένας Έλληνας, ο οποίος βέβαια είναι Γερμανός πολίτης, αλλά είναι ελληνικής καταγωγής. Εντάξει, θα το μετρήσουμε και αυτό, να ανεβάσουμε το ποσοστό. Ναι. Να πάμε στο 0,6%. Πού οφείλεται αυτό, κατά τη γνώμη σου? Γιατί δεν έχουμε ελληνικές συμμετοχές? Ανθρώπους που ασχολούνται με το ράλι, με το off-road, με μοτοσυκλέτες. Και υπάρχουν μοτοσυκλέτες τέτοιες στην Ελλάδα, έχουμε δει κατά καιρούς πάρα πολλές. Υπάρχουν και τώρα ενεργές. Γιατί δεν έχουμε συμμετοχές ελληνικές? Θέλω να πιστεύω ότι συνυπεύθυνη για αυτή την κατάσταση είναι η κρίση η οικονομική, γιατί εδώ που τα λέμε αυτός ο αγώνας έχει ένα σεβαστό κοστολόγιο, όχι ότι είναι ακριβή η συμμετοχή στον αγώνα, αλλά το συνολικό κοστολόγιο ξεπερνάει ένα πολύ μεγάλο ποσό. Το γεγονός ότι είναι ένας αγώνας που διαρκεί μια ολόκληρη εργάσιμη εβδομάδα μέσα στο Μάιο, που είναι μια εποχή που οι Έλληνες γενικώς δεν κάνουν διακοπές. Έχει όμως και άλλες αιτίες. Εγώ πιστεύω ότι είναι και θέμα κουλτούρας. Είναι ότι γενικώς αν δείτε όχι μόνο στα ραλί αλλά και στο εντούρο, ας πούμε, για παράδειγμα, που η παράδοση είναι πολύ μεγάλη και οι συμμετοχές είναι πολύ περισσότερες κτλ. Δεν έχουμε φτιάξει μεγάλους σπουδαίους αθλητές που μπορούν να ανταγωνιστούν σε κορυφαίο επίπεδο τους ξένους, για παράδειγμα. Δηλαδή, μπορώ να πω, για παράδειγμα, ας πούμε, ότι έχουν γίνει πάρα πολλά WEC στην Ελλάδα, έχει γίνει ένα Six Days στην Ελλάδα, μέσα στα χώματά μας, μέσα σε ειδικές που τις έχουν ξανακάνει, που είχαν τη δυνατότητα να πάνε να τις περπατήσουν πολύ περισσότερες φορές και να τις οδηγήσουν κιόλας σε αγώνες. Π.χ. στις Σέρες, ας πούμε, έγινε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα πάνω στις διαδρομές του Six Days. Παρ' όλα αυτά, δεν κατάφερε ούτε ο κορυφαίος για μένα Έλληνας, ο Αναβάτης Εντούρο, ο Βασίλης Σιαβαρίκας, δεν κατάφερε να μπει καν στο χρυσό. Αυτό σημαίνει ότι το επίπεδο είναι χαμηλό. Το λένε και οι διαναβάτες, άμα μιλήσετε με τους αθλητές, δηλαδή και οι αθλητές της δικής μας λέσχης, αυτό λένε. Διάβασα και ένα σχόλιο του Ανδρέα του Παραγιού που έτρεξε στο Romaniacs, που είναι γνωστό ότι είναι ένας αγώνας πάρα πολύ δύσκολος, πολύ απαιτητικός. Ότι, παιδιά, οι Έλληνες δεν έχουμε το επίπεδο για τους αγώνες. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα σύνολο καταστάσεων και αιτιών, τέλος πάντων, που αποτρέπει τους Έλληνες να συμμετάσχουν. Συγγνώμη, να ρωτήσω το εξής. Δηλαδή, μια ελληνική συμμετοχή θα ήταν αδύνατο να τερματίσει ή θα ήταν αδύνατο να ανέβει στο βάθρος? Η τίμη απέδειξε ότι. Η καταγράφηση τίμη είναι ο πιο συνεπής rally raider στην κατηγορία. Στην Ελλάδα. Χωρίς να σημαίνει ότι στο παρελθόν και πριν ξεκινήσει η τιμή, έχει ξεκινήσει τους αγώνες και πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή, ξεκίνησε και σε πολύ μεγάλη ηλικία. Γι' αυτό είναι το κρίμα. Δηλαδή, αν είχε ξεκινήσει νωρίτερα, ενδεχομένως να είχε πετύχει και πολύ περισσότερα. Όταν μπήκε η τιμή στους αγώνες, υπήρχαν αναβάτες πολύ καλοί, με ταλέντο και σχετικά μικρής ηλικίας, τέλος πάντων, οι οποίοι όμως τα παρατήσανε. Δεν υπάρχει συνέπεια. Έχουμε πολλά να πούμε. Αυτή η κουβέντα, αυτός ο χρόνος δεν θα μας φτάσει, είναι σίγουρο αυτό. Θα πρότεινα να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε για γενικότερα ράλι αγώνες, αλλά και πιο πιπερά τα δεδομένα, γιατί θέλω να το κρατήσουμε λίγο το γεγονός των ελληνικών συμμετοχών. Με ενδιαφέρει και νομίζω ότι ενδιαφέρει και τους ακροατές. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με αγώνες και με μελέτη.
και επανερχόμαστε στον αέρα της μοτοσυκλέτας με μελέτη στα μάτια και θα συζητήσουμε για Ελλάς ράλι, για ράλι, για μοτοσυκλέτες, αγώνες και ό,τι άλλο μπορούμε να πούμε μέσα στο πλαίσιο πάντα των δύο τροχών. Μελέτη, είμαστε στο Ελλάς ράλι. Σε ρώτησα νωρίτερα για ελληνικές συμμετοχές. Μου μίλησες για μια καθαρή ελληνική συμμετοχή σε ό,τι αφορά και με το διαβατήριο που ήταν η πολυτίμη. Είχαμε και έναν Έλληνα από Γερμανία, όπως μου είπες. Όμως στις 220 συμμετοχές, δύο Έλληνες είναι πολύ μικρό νούμερο. Θα πω κάτι με δικιά μου ευθύνη καθαρά. Εγώ προσωπικά, ειδικά σε ένα τέτοιο αγώνα, και μιλάμε για ράλι αγώνα, σε βουνό με πολλά χιλιόμετρα και αντοχή, τουλάχιστον τιμητικά θα ήθελα να δω τον Βασίλη τον Ορφανό. Δεν σου κρύβω τη εκπομπή που έχω έρθει στην εκπομπή μου, τον έχω ρωτήσει σε συνέντευξη γιατί δεν έχει τρέξει. Μου έχει δώσει μια τεκμηριωμένη απάντηση και είναι σεβαστή, όποια και είναι αυτή, γιατί στο κάτω-κάτω είναι επιθυμία του. Παρ' όλα αυτά, εγώ προσωπικά, σαν Θανάση Μουρίκης και φαντάζομαι και πολλοί άλλοι μοτοσυκλετιστές, θα θέλαμε να δούμε τον Βασίλη τον Ορφανό να τρέχει επί ελληνικού εδάφους. Και σε ρωτάω ευθέως, εσύ προσωπικά του έχεις κάνει του Βασίλη πρόσκληση να έρθει να τρέξει δικό σου ράλι? Εγώ σταμάτησα να προσκαλώ τον Βασίλη γιατί βαρέθηκα τη μία ανταπόκρισή του όλα αυτά τα χρόνια. Τι σου είχε πει ο Βασίλη όταν τον του ζήτησες? Δεν είχα πάρει ποτέ και καμία απάντηση. Αν και είχαν γίνει κάποιες επαφές, είχε γίνει μια συζήτηση πιο παλιά στο παρελθόν για ένα project με τον Κορέ, με το αυτοκίνητο που φτιάχνει ο Κορέ. Το project το Κορέ 4. Κάποια στιγμή και ο Αίμνης ο Γιαννακούλης είχε έρθει σε επαφή μαζί μου γιατί σκόπευε να τρέξει με ένα CRF ρέπλικα. Ο Βασίλης γενικώς κάποιες στιγμές, και εγώ έχω εκδηλώσει πολλές φορές ενδιαφέρον δηλαδή για τον Βασίλη, γιατί το θεωρώ ότι έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Να μην ξεχνάμε βέβαια ότι δεν είναι ο μόνος ο οποίος έχει μετάχει σε αγώνες μεγάλους rally raid. Δηλαδή έχει κάνει την προσπάθεια του και ο Θανάσης ο Χούντρας, και πιο παλιά από αυτόν έχει κάνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και ο κύριος Χρήστος Στασούλης. Το κύριος το τονίζω με πολλά κεφαλαία κτλ. Ισχύει, ο Χρήστος Στασούλης είναι μεγάλη μορφή. Έχει κάνει προσπάθεια πολύ μεγάλη στο εξωτερικό. Με τη Χούζαμπερκ έχει κάνει και συμμετοχή στο Άτλας που ήταν ένα πολύ μεγάλο ράλι στο Μαρόκο. Μπράβο σου που τα αναφέρεις αυτά, γιατί ουσιαστικά μας θυμίζει τις ελληνικές συμμετοχές σε αυτό το εξωτερικό. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Έχουμε και άλλες συμμετοχές στο εξωτερικό με αυτοκίνητα. Είναι εκτός θέματος τώρα, δεν είμαστε, μιλάμε για μοτοσυκλέτα, αλλά είναι και άλλοι που έχουν κάνει τις προσπάθειές τους. Πρέπει να πω επίσης ότι ο Λουκάς ο Γιαννακούλης που πέρασε λίγο στο ντούκου η συμμετοχή του στο Ντακάρ, που για μένα και αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί ήταν ένας αναβάτης φρέσκος, πολύ καινούριος. Δεν είχε το παρελθόν της μοτοσυκλέτας που είχε, ας πούμε, ο Βασίλης Ορφανός με πρωταθλήματα στο εντούρο κτλ. Και ο τερματισμός του ήταν πάρα πολύ σοβαρός. Επίσης, στην ίδια κατηγορία, νομίζω τρίτος ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Ήταν και αυτό πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και κάνε προπόνηση μαζί με τον Βασίλη ο Γιαννακούλης. Είναι και αυτό σημαντικό. Ναι, δηλαδή, φαντάζομαι ότι ήταν πολύ καλή. Ήταν φίλοι και συνεργάτες, μα ήταν, δούλευαν στην ίδια εταιρεία. Τέλος πάντων, αυτά είναι. Και έχει προσφέρει και πολλά στον κόσμο της μοτοσυκλέτας γενικότερα. Στο μηχανοκίνητο γενικώ. Γιατί έτρεχε με αυτοκίνητο, έτρεχε με μοτοσυκλέτα. Ήταν πυραθλητής, έκανε διάφορα. Δυστυχώς έφυγε μέσα από αυτό που αγαπούσε. Ναι, απλά ήταν μια προσπάθεια του Λουκά, η προσπάθεια πέρασε, πέρασε στα ψηλά. Που για μένα είναι και λάθος. Δηλαδή θα έπρεπε να φανεί η προσπάθεια του Λουκά στον Ντάκαρ. Ίσως κάποια στιγμή πετάς ένα μπαλάκι, με συγχωρείς που διακόπτω, να κάνουμε έτσι μια εκπομπή για το Λουκά Γιαννακούλη. Δηλαδή να μιλήσουμε λίγο για το παρελθόν του και το έργο που έχει προσφέρει στη μοτοσυκλέτα στην Ελλάδα. Νομίζω ότι θα ήταν μια πολύ καλή περίπτωση να αρχίσει να μαθαίνει ο κόσμος κάποια ονόματα που αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν είναι μαζί μας, αλλά έχουν προσφέρει. Ναι. Παρακαλώ. Από εκεί και μετά, εγώ άκουσα την εκπομπή σου με τον Βασίλη τον Ορφανό, άκουσα την άποψή του για τους αγώνες περί ανοιχτών ειδικών και ασφάλειας και όλα τα σχετικά. Διαφωνώ προφανώς διαφωνώ, απλά θέλω να πω το εξής. Αν αναβάτες οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι εν ενεργεία, είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές, είναι άνθρωποι που επαγγελματίες, που φροντίζουν τον εαυτό τους πολύ περισσότερο από τους εραστέχνες, έρχονται στο Ελλάς Ράλι, σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά και προφανώς είναι επαρκή στο επίπεδο και για τον Βασίλη τον Ορφανό. Επειδή είχα κάνει εκπομπή μαζί με τον Βασίλη και τον είχα ρωτήσει αυτά που άκουσες και εσύ, ήμουν υποχρεωμένος να ρωτήσω και σένα. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε όλοι μαζί στο ίδιο στούντιο ή δεν είναι απαγορευτικό, αλλά επειδή δεν έγινε αυτό, πρέπει και να ρωτήσω και εσένα από τη δικιά σου πλευρά, χωρίς να σημαίνει ότι είστε σε κάποια αντιπαράθεση. Αλλά ουσιαστικά είναι ένα εύλογο ερώτημα που νομίζω ότι έχουν και πολλοί μοτοσυκλετιστές που αγαπάνε το σπορ, γιατί ο Βασίλης Ορφανός δεν συμμετέχει και σε ελληνικούς αγώνες που ναι, υπάρχουν. Έδωσε τη δικιά του εκδοχή, τη δικιά του απάντηση. Όποιος θέλει μπορεί να ακούσει την εκπομπή στον αέρα της μοτοσυκλέτας στο YouTube. Υπάρχει ποσταρισμένη με όνομα Βασίλης Ορφανός. Οπότε για να μην κάνουμε να τρέχουμε τώρα σε εκείνη την εκπομπή που κι εγώ δεν θυμάμαι λεπτομέρειες, μπορεί να ακούσει και να ακούσει την άποψη του Βασίλη. Καταρχάς να διευκρινίσω το εξής. Τον Βασίλη τον εκτιμώ απεριόριστα.
Και οφείλω να πω δημόσια ότι θαυμάζω όχι απλά την αφοσίωσή του στο στόχο που προσπάθησε να πετύχει, αλλά εντός εισαγωγικών την αιμονή του με αυτό. Και με το να το πετύχει, έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Δεν είναι. Και έκανε όντως την πιο σημαντική παρουσία στον χώρο το Rally Rate σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους Έλληνες άμβατες. Αυτό δεν είναι αδιαφυσβήτητο. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι υπάρχει ένα κουσούρι στους Έλληνες. Είναι μόλις κερδίσουμε τους ξένους, κάνουμε και έναν εμφύλιο μεταξύ μας, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Ναι, το έχει παράδοση αυτό. Αυτό είναι μια παράδοση που δεν φεύγει ούτε από το μηχανοκίνητο. Οπότε γενικώς μπορεί να μην τρέφουμε ιδιαίτερη εκτίμηση μεταξύ μας. Παρ' όλα αυτά, λέω, εγώ θα επαναλάβω το εξής. Είναι απλό το επιχείρημα. Νομίζω ότι είναι και σαφές. Εάν άνθρωποι σαν τον Γκεράρτ Φαρές, τον Ματίας Βάγκνερ, τον Σαμ Σάντερλαντ, την αγωνιστική ομάδα της Κατέμ, την αγωνιστική ομάδα της Γιαμάχα, εκτιμάει τον αγώνα, πληρώνει για να συμμετάσχει σε αυτόν τον αγώνα, ο οποίος δεν της προσφέρει και τίποτα βαθμολογικά παρεμπιπτόντως. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το διευκρινίσω, ότι ο αγώνας δεν συμμετέχει σε κάποιο κύπελο ή παγκόσμιο πρωτάθλημα ώστε να κυνηγάνε τους βαθμούς. Έρχονται κυρίως για την ευχαρίστηση και γιατί ο αγώνας είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Και πληρώνουν και γι' αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αφού το προτιμούν αυτοί, φαντάζομαι ότι αυτό αρκεί και μόνο για να πείσει έναν αναβάτη σαν τον Ορφανό να συμμετάσχει κι αυτός. Να γυρίσουμε λίγο στο Ελλάς Ράλι της Ναθπάκτου, το 10ο κατά σειρά που έγινε, και να μιλήσουμε λίγο για τη βαθμολογική κατάταξη του αγώνα του συγκεκριμένου. Δηλαδή, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, ποιοι τερμάτισαν και πού. Να πούμε ότι ήταν μια αδιάκοπη μάχη από την πρώτη μέρα μέχρι και την τελευταία, κυριολεκτικά στα δευτερόλεπτα, μεταξύ του Φαρές και του Σβίτκο, οι οποίοι είχαν προηγούμενα από την προηγούμενη χρονιά στο Ελλάς Ράλι. Πέρυσι ο Σβίτκο δεν κατάφερε να τερματίσει τον αγώνα, είχε ένα ατύχημα και είχε ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορούσε να το λύσει και στη μοτοσυκλέτα του, οπότε το παράτησε γιατί ήταν πάνω στη διαδικασία της προετοιμασίας για τον Ντακάρ. Έτσι αυτοί οι δύο ανανεώσαν το ραντεβού τους για το 2017 και ορκίστηκαν ότι θα πέσουν μέχρι τέλους. Και κυριολεκτικά μιλάμε για έναν αγώνα ο οποίος παίχτηκε στα δευτερόλεπτα. Δηλαδή ήταν ασύλληπτο το ότι μετά από 1700 περίπου χιλιόμετρα εκτός δρόμου οδήγησης, με πάρα πολύ σύνθετη πλοήγηση, βέβαια και με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες φέτος, διότι ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος φέτος. Είχαμε ένα δύσκολο και περίεργο χειμώνα. Πολύ περίεργη άνοιξη ήταν αυτή. Μάιος δηλαδή δεν ήταν συνηθισμένος. Και ήταν και η πρώτη χρονιά που γίνεται το Ελλάς Ράλι με βροχή. Είχε βροχή δηλαδή και καταιγίδες. Η διαφορά τους κινήθηκε περίπου στα 17 δευτερόλεπτα. Το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό αν αναλογιστούμε τη διάρκεια του αγώνα, ότι 7 μέρες, την απόσταση, ότι μπορούν να συμβούν τα πάντα. Τρίτος ήταν ο Ντερέι Κλίμψιχ, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση, και από εκεί και μετά οι διαφορές ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Δηλαδή από τον τέταρτο και κάτω οι διαφορές παίζονται στα 20 λεπτά, μισή ώρα, 45 λεπτά. Να πω ότι για μένα ήταν μεγάλη τιμή που ένας παγκόσμιος θρύλος του εντούρο έρχεται στα ραλί και προτιμάει τον αγώνα για την προετοιμασία του Ιβάν Θερβάντες. Ήταν πολύ σημαντικό να το δούμε στην Ελλάδα ξανά μετά τα WEC. Βέβαια, το πιο σημαντικό, και εκεί εγώ το τονίζω αυτό, ότι έκτος γενικής ήταν ο Chris Berts με ένα 1090, σε έναν αγώνα με πάρα πολύ δύσκολο τερέν, πολύ τεχνικό. Έκτος γενικής είναι ένας αναβάτης με μια μοτοσυκλέτα 200 κιλών. Μήπως τέριαζε λίγο το τερέν στη μοτοσυκλέτα του, μήπως είχε απλωτά κομμάτια και μπόρεσε και έκανε τη διαφορά με αυτόν τον λόγο. Θα σας πω το εξής, ότι ένας αγώνας rally race του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ή το Dakar, η μέση ωριαία ταχύτητα στις ειδικές κινείται από το 75 χιλιόμετρα ανά ώρα έως του 105 χιλιόμετρα ανά ώρα. Στο Ελλάς Ράλι με δυσκολία μια ειδική έβγαλε 56 χιλιόμετρα ανά ώρα. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Έτσι, ναι. Για αυτούς τους αναβάτες σε αυτό το επίπεδο. Όχι, δεν ήταν καθόλου. Επίσης, αυτό πρέπει να κάνω μια παρατήρηση, ότι και στα μεγάλα νόφ έχουμε αξιόλογους αναβάτες που θα μπορούσαν να παίξουν στις τριάδες, τετράδες, πεντάδες τέλος πάντων ενός αγώνα στο Ελλάς Ράλι. Ούτε από εκεί έχουμε κάποιες συμμετοχές. Το επόμενο Ελλάς Ράλι, πώς σκέφτεσαι να το κάνεις? Έχει σκεφτεί μήπως ακόμα είναι? Δεν είναι επίσημο ακόμα. Πιθανότατα όμως θα είμαστε σίγουρα σε κάποιον τόπο με πολύ μεγάλη ιστορική και αρχαιολογική αξία, πιο νότια από την Άπακτο, και σίγουρα ο αγώνας θα έχει πολύ πολύ διαφορετική μορφή και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και κατά πολύ περισσότερες συμμετοχές από φέτος. Σκέφτεσαι κάποια στιγμή να κάνεις και τον αγώνα στην Ευρυτανία, δηλαδή να περάσει μέσα από τα άγραφα και να φτάσει μέχρι λίμνη Πλαστήρα, σε αυτό το κομμάτι το πανέμορφο της Ελλάδας που είναι και ξεχασμένο κατά κάποιο τρόπο από τους πολλούς? Εμείς κατά μέσο όρο κάθε 2 χρόνια μετακινούμαστε. Ο λόγος είναι ότι ο αγώνας έχει τη μορφή του single bivouac, δηλαδή της Μαργαρίτας. Έχουμε ένα χώρο, ένα μέρος στο οποίο ξεκινάμε το πρωί και επιστρέφουμε. Αυτό γίνεται για λόγους
logistics, ώστε τα πάντα να είναι πολύ εύκολα για τους εραστέχνες, κυρίως γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι ένα amateur rally και ο στόχος του είναι οι εραστέχνες αναβάτες, όχι οι επαγγελματίες. Οπότε, για να μην γινόμαστε βαρετοί, κάθε δύο χρόνια κατά μέσο όρο μετακινούμαστε. Όλη η Ελλάδα είναι υποψήφια. Δηλαδή, δεν υπάρχει τόπος στην Ελλάδα, καταρχάς, που να μην προσφέρεται, και δεύτερον, δεν υπάρχει τόπος στην Ελλάδα που δεν τον έχουμε στο μυαλό μας για το μέλλον. Υπήρχαν χορηγίες από την Ελλάδα σε αυτόν τον αγώνα? Δηλαδή, άνθρωποι που το στήριξαν τον αγώνα? Σίγουρα, είσαι επαγγελματίας στον χώρο. Εντάξει, έχεις μαγαζί, έχεις μια πολύ μεγάλη εταιρεία από πίσω σου, την Τούρατε, και όχι μόνο. Αλλά από εκεί και πέρα, άλλοι επαγγελματίες που θέλουν να φανούν και να βρεθούν, ήρθανε? Ή το έχεις βρει εσύ μόνο σου και χορηγίες από το εξωτερικό? Οι χορηγίες στην Ελλάδα είναι ευθέως ανάλογες των συμμετοχών, των ελληνικών. Α, των ελληνικών συμμετοχών. Ναι. Οι χορηγίες στο σύνολό τους είναι ευθέως ανάλογες του μείγματος των συμμετοχών. Δηλαδή το 0,6% για την Ελλάδα και το 99,7% για το εξωτερικό, ακόμα και στις χορηγίες. Παρ' όλα αυτά, μιας και το έφερε κουβέντα, πρέπει οπωσδήποτε να ευχαριστήσω την ελληνική αντιπροσωπεία της Λύκου, η Μόλι, που φέτος ήταν η πρώτη χρονιά συνεργασίας και έκανε ένα πανέμορφο δώρο στους αγωνιζόμενους, προσφέροντας ένα VIP τριήμερο στο MotoGP του Sassering. Πάρα πολύ ωραίο. Και τα ελληνικά πετρέλαια, την Eco Racing, η οποία μας στηρίζει πάρα πολλά χρόνια, γίνει μοναδικός Έλληνας χορηγός που μας στηρίζει τόσα πολλά χρόνια. Μελέτη, θεωρείς ότι το έχεις επικοινωνήσει στο ελληνικό χώρο, στον κόσμο της μοτοσυκλέτας, πολύ έντονα, ή το έχεις αφήσει κάπως χλιαρό το θέμα του Ελλάς Ράλι? Όταν ξεκινήσαμε να τον κάνουμε διεθνή το 2011, κάναμε μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια εντός συνόρων. Υπήρξε καμπάνια δηλαδή? Επικοινωνιακό. Ναι, ναι, βεβαίως, επικοινωνιακά. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω ότι είμαι άνθρωπος που ασχολείται επαγγελματικά με τον χώρο της μοτοσυκλέτας αρκετά χρόνια, και οι επαφές μου, δόξα τω Θεώ, με τους δημοσιογράφους, τα περιοδικά, τα ηλεκτρονικά μέσα είναι μεγάλη. Έκανα μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια επικοινωνιακή το 2011 και το 2012 εντός συνόρων, κυρίως όχι για το θέμα των συμμετοχών, διότι ούτως ή άλλως εμένα η θεωρία μου ήταν από το 2008 κιόλας ότι τα rally rate, να μιλάμε για rally rate, έτσι, γιατί υπήρχαν και αγώνες trail ride μονοήμεροι των 100 χιλιόμετρων που ήταν ένα τελείως διαφορετικό φορμάτ, ήταν λίγο πιο παιχνίδι, αφορά πιο πολύ κόσμο, μπορείς να τρέξεις και με ένα παπί, μπορείς να τρέξεις και με ένα 125, είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Αλλά για ένα rally rate μεγάλης διάρκειας, όπως αυτό του Ελλάς Rally, ήξερα ότι ούτως ή άλλως πρέπει να απευθυνθώ στο κοινό του εξωτερικού για να μπορούμε να μιλάμε για αξιοπρεπείς συμμετοχές. Παρ' όλα αυτά, έκανα μια πολύ σοβαρή προσπάθεια προς τα ελληνικά μέσα και προς τον επιχειρηματικό κόσμο της μοτοσυκλέτας στην Ελλάδα για να έχω μια υποστήριξη. Δυστυχώς, όπως λέμε στην Καθομιλουμένη, έτρωγα τη μία πόρτα πίσω από την άλλη, διότι δεν προέρχομαι από το σκληρό χώρο του συναφιού της μοτοσυκλέτας, τους αγώνες δηλαδή. Είμαι αγωνιζόμενος, ας πούμε. Δεν ήμουν ποτέ αγωνιζόμενος. Δεν προέρχομαι από το χώρο της δημοσιογραφίας. Οπότε... Είσαι διοργανωτής όμως. Έγινα διοργανωτής. Ναι, αυτή τη στιγμή είσαι. Έγινε, ναι, και ναι, είσαι. Ναι, έγινα διοργανωτής. Και η αγωνιστική μου δραστηριότητα ήταν πολύ αστεία, τέλος πάντων. Δεν είχε. Δηλαδή, ήμουν τόσο ατάλλαντος που το παράτησα γιατί να αφήσω τους χορηγούς να δίνουν λεφτά σε κανέναν άλλον πιο σοβαρό από μένα. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, ούτε πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο σαμποτάζ πίσω από έναν αγώνα, αλλά ίσως να μην υπάρχει και το πρώτο στάξιο ενδιαφέρον που θα έπρεπε για να στηριχθεί αυτός ο αγώνας από τα μέσα, έτσι όπως το θέτεις εσύ τουλάχιστον. Εγώ δεν θα πω τη λέξη σαμποτάζ, αλλά θα πω ότι, για παράδειγμα, ας πούμε, σε ελληνικό περιοδικό, ένα από τα λίγα που απέμειναν στο φετινό Ελλάς Ράλι, που συνέβησαν διάφορα, δηλαδή έτρεξαν μεγάλα ονόματα, είχε μια δημοσιογραφική αξία. Δηλαδή είχε κάτι να πεις. Δεν ήταν απλά ένα. Λέμε να γίνει ένα μεγάλο αγώνα 220 συμμετοχές, οκ, okay, αλλά πέραν αυτού είχε τον κερασάκι στην τούρτα. Δηλαδή τον Chris Πέρτς να τρέχει για πρώτη φορά στη ζωή του σε Ράλι Ρέιντ, α πούμε, για παράδειγμα. Ελληνικό περιοδικό έγραψε για τον αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Κατάρ 1/4 μια σελίδα και δεν είχε ούτε μια τελεία για το Ελλάς Ράλι. Αυτό εντάξει, δεν το λέω σαμποτάζ προφανώς, αλλά ναι, αυτά. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι η ΕΡΤ είναι στο πλευρό μας. Έτσι, καλά, πέρα από σένα που μας υποστηρίζει. Αναφέρθηκε δηλαδή η κρατική τηλεόραση στο... Στην εκπομπή Οτομότο ΕΡΤ, στην Φόρμουλα 1 με τον Νίκο. Και καλά έκανε ο Νίκος. Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι βρίσκεσαι σε ένα κόσμο δύσκολο, εμπορικό.
και από την άλλη επικοινωνεί σε έναν αγώνα που ουσιαστικά δεν θα έλεγα εγώ ότι ταυτίζεται με τη δουλειά που κάνεις, με το εμπορικό κομμάτι, αλλά ίσως να το έχουν δει κάπως ότι θα πρέπει να ταυτίζεται και θα πρέπει να είσαι και πιο κοντά τους εμπορικά για να επικοινωνήσουν κάποιοι από τον χώρο και το συγκεκριμένο αγώνα. Δεν ξέρω, πάντως εγώ δεν είδα τον αγώνα να υπάρχει όσο θα περίμενα. Ίσως να έχεις και εσύ μερίδιο ευθύνης. Όχι, όχι, είναι αποκλειστικά ευθύνη δική μου. Δηλαδή έχω σταματήσει από το 2012 να τον επικοινωνώ στην Ελλάδα. Έχεις σταματήσει. Έχω σταματήσει. Εντάξει. Να ασχολούμαι. Οπότε ο πρόλογος που έκανα για την πιθανή περίπτωση που δεν έχει επικοινωνηθεί τόσο. Όχι, είναι άκυρος, δηλαδή, ναι. Υπάρχει μια συνεργασία πολλών χρόνων με τον Bike It και με τον Τάκη το Μανιάτη, γιατί υπάρχει και μια φιλία που μας στηρίζει. Δηλαδή ότι το έχουμε στείλει, το έχει παίξει, δεν μας έχει πει ποτέ όχι. Απλά έχουμε σταματήσει εμείς να κάνουμε συντονισμένη προσπάθεια εντός συνόρων για πάρα πολλούς λόγους. Καταρχάς, έχουμε σταματήσει να διαθέτουμε διαφημιστικό budget εντός Ελλάδας, το διαθέτουμε όλο στο εξωτερικό. Συμμετέχουμε π.χ. για παράδειγμα με stand στην έκθεση του Μιλάνου και στην έκθεση της Κολονίας. Ταξιδεύουμε τον κόσμο σε άλλους αγώνες του είδους μεγάλους, ώστε εκεί να μπορούμε να κάνουμε μια παρουσίαση και συνεργασίες με άλλους διοργανωτές, και αυτό είναι ένα θέμα που θέλω να το θίξουμε λίγο αργότερα. Οπότε έχουμε επικεντρωθεί εκεί και από εκεί υπάρχουν και τα αποτελέσματα. Δηλαδή ο αγώνας έχει φτάσει να συζητιέται στον ιεροκήρυκα του Ναϊρόμπι χωρίς να γράφεται ποτέ στο μωτό. Αυτό είναι ένα οξύμορο σχήμα, έτσι, γιατί αν γινόταν αγώνα στην Ελλάδα από ξένο διοργανωτή, πιθανόν να έχει περισσότερες αναφορές στον ελληνικό τύπο από το δικό μας. Ναι, δεν αποκλείεται. δεν αποκλείεται. Τώρα δεν ξέρω τους λόγους, αλλά σίγουρα ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα από ξένους, από ξένα χέρια και ξένα μυαλά, θεωρείται πιο ταρατατζούμ από ό,τι από τις ελληνικές παρουσίες. Έτσι ακριβώς. Είναι κάτι παραδοσιακό που το έχουμε δει όλοι, ό,τι και αν είναι αυτό, μεγάλο, μικρό. Βέβαια, κακά τα ψέματα, ό,τι έχει τολμήσει να κάνει κάποιος από τους ξένους στην Ελλάδα δεν είναι κάτι μέτριο. Χωρίς να θέλω να πω ότι το Ελλάδα είναι μέτριο, αλλά εντάξει, έχουμε δει, ας πούμε, από μεγάλες διοργανώσεις και πάνω στην Ελλάδα από ξένους. Τις λίγες, τις ελάχιστες που έχουν γίνει. Μπορεί να είναι ένα freestyle που έγινε πριν από 2-3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Έχει ενδιαφέρον αυτό για τον κόσμο. Ήταν μέσα στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος. Τέλος πάντων, μην πάμε σε κάτι μικρό και περιορισμένο σε ό,τι αφορά το Βελινεκές των χιλιόμετρων, γιατί μιλάμε τώρα και για πολλά χιλιόμετρα εδώ. Rally Raid. Rally Raid, πόσα χιλιόμετρα τη μέρα κάνανε οι αναβάτες? Το σύνολο ήταν τα 1760. Υπήρχαν μέρες των 200 και μέρες των 500. 500 χιλιόμετρα, και υπήρχαν και ασφάλτινες φυσικά διαδρομές για να ενώσουν το χώμα. Υπάρχουν πολύ, πολύ λίγα χιλιόμετρα, λιγότερα από 6% στο σύνολο των χιλιόμετρων που είναι ασφάλτινα, είναι συνδετικές διαδρομές. Λογικό. Ή διαδρομές που είναι απαραίτητες για έναν εφοδιασμό ή για να μπορούν να πάνε σε ένα σημείο να κάνουν σέρβις. Κάτι απρόοπτο, κάτι περίεργο που αξίζει να το πούμε σε αυτόν τον αγώνα, το 10ο σειρά? Όχι, ποτέ. Έχουμε αρνητικό ρεκόρ ατυχημάτων. Πολύ καλό. Δεν έχουμε ποτέ, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ίσως είναι στη συνέχεια της κουβέντας με τον Βασίλη, τον Ορφανό. Δεν έχουμε ποτέ, μα ποτέ, όλα αυτά τα χρόνια ατύχημα αγωνιζόμενου με πολίτη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Αν αναλογιστεί κανείς ότι έχεις να κάνεις 500 χιλιόμετρα μες στο βουνό και μπορεί ανά πάσα στιγμή να ξεφύγει οποιοδήποτε από τον έλεγχο της διοργάνωσης. Δεν είναι λίγα τα 10 χρόνια για να πούμε αυτό σαν στατιστική πλέον. Μέσα από 10 χρόνια βγαίνει μια στατιστική που είναι 0. Οπότε 0. Το 0 ουσιαστικά μας αποδεικνύει ότι μέχρι στιγμής όλα πάνε καλά από διοργάνωση καταρχήν. Τα πιο σοβαρά ατυχήματα αποχάραξη που είχαμε ήταν πτώσεις των αναβατών που συμβαίνουν σε όλους τους αγώνες του κόσμου. Και φέτος είχαμε ένα ατύχημα γιατί από ανοησία ενός αγωνιζόμενου υπήρξε σύγκρουση μεταξύ δύο αγωνιζόμενων. Να βάλουμε ένα Billy Idol. Να βάλουμε ένα Billy Idol, ένα αγαπημένο μου. Έτσι πάμε λοιπόν. Επαναρχόμαστε στον αέρα της μοτοσυκλέτας με το Σταμάτη Μελέτη, Rally Ελλάς Rally. Ένας αγώνας που ταξιδεύει, γράφουν χιλιόμετρα οι μοτοσυκλέτες και να πούμε και αυτό μας ενδιαφέρει, ότι αφήνουν και λεφτά αυτοί οι αγώνες στην περιοχή που γίνονται. Και δεν μιλάμε για περιοχή, μιλάμε για περιοχές, μιλάμε για ταξίδι αγωνιστικό εδώ πέρα, έτσι. Φτάσατε σε πολλά μέρη απομακρυσμένα που δεν είχαν και βενζινάδικα. Πολύ σημαντικό, η περιοχή της Βρετανίας, εκεί μέσα στους χωματόδρομους κτλ. Πού να βάλει καύσιμα ο άλλος? Τι είχες κάνει γι' αυτό? Έχεις πάει βιτίο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Το πρόβλημα του. Τον ανεφοδιασμό πια στην Ελλάδα είναι σοβαρό, διότι πάρα πολλά βενζινάδικα στην επαρχία κλείσανε. Λόγω των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων. Όχι μόνο των αυτοκινητοδρόμων, αλλά και του δεν είχαν λεφτά να πληρώσουν αυτό το σύστημα εισδρών νεκρών που πήγε πριν από χρόνια. Αυτό μας δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα. Εκεί κάναμε μια συνεργασία με τα ελληνικά πετρέλα και υπήρχε φορητό βιτίο, αυτοκίνητο δηλαδή, με κανονικό μετρητή βέβαια. Όποιος αγόραζε βενζίνη, σαν αγοράζει από ένα βενζινάδικο. Αυτό ήταν μια λύση. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η τοπική κοινωνία έχει υποφεληθεί από αυτόν τον αγώνα. Δηλαδή ουσιαστικά ένα χωριό
τι θα κερδίσει από αυτόν τον αγώνα σε ένα σημείο που περνάνε οι μοτοσυκλέτες οι αγωνιστικές και μπορεί και να σταματήσουν. Οι επαγγελματίες ναυπάκτου κάναν μια αποτίμηση του φετινού αγώνα με τα έσοδα της πόλης να ξεπερνάνε τις 700.000 ευρώ. Σε μια περίοδο που ήταν σχετικά νεκρή για αυτό το νούμερο, δηλαδή. Σε μια περίοδο που τις σχέσεις τουριστικά είναι αδιάφορη. Είναι η Ελλάδα, δηλαδή, το μεγαλύτερο κομμάτι της Ελλάδας. Πολλά μικρά χωριά, ναι, αποφελήθηκαν. Τα Καλάβρητα, ας πούμε, που είχαν δύο ανεφοδιασμούς, ο τζίρος ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Κάθε ανεφοδιασμό σε έναν τέτοιο αγώνα, να ξέρετε ότι σημαίνει περίπου 2.500-3.000 λίτρα μόνο σε καύσιμα. Συν φαγητά, συν το ότι πάνε μηχανικοί, τα αυτοκίνητα υποστήριξη, όλο αυτό το πακέτο. Η Αρτοτίνα φέτος που ήταν, ας πούμε, σημείο ανεφοδιασμού. Μόνο οι ταβέρνες εκεί πρέπει να κάνανε πάνω από 1.500-2.000 ευρώ. Η μορφή αυτών των αγώνων είναι τέτοια που προσφέρει πολλά χρήματα στην τοπική κοινωνία. Αυτό είναι γεγονός. Μάλιστα. Εσύ είσαι ευχαριστημένος γενικά από όλο αυτό το μοντέλο, δηλαδή τελειώνοντας ο αγώνας, εσύ τι έχεις κερδίσει, τι έχεις πάρει σαν άνθρωπος? Ας μην μιλήσουμε για το εμπορικό κομμάτι και κατά πόσον είσαι ευχαριστημένος ή κερδισμένος. Σαν άνθρωπος, από αυτό σου δίνεται, γιατί είναι άγχος ο αγώνας, δεν είναι αστεία, σου δίνει τη δυνατότητα να θέλεις να συνεχίσεις ή κάθε φορά λες, ουφ, τελείωσε και αυτό? Συνήθως το πρώτο πρωί μετά την απονομή είναι η τελευταία χρονιά που κάνω αγώνα. Ναι. Και 10 μέρες μετά είναι η πρώτη μέρα του επόμενου αγώνα. Συνήθως αυτό συμβαίνει. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι για να ασχολείσαι επαγγελματικά, δεν υπάρχει επαγγελματισμός, αλλά εννοώ ότι δεν είναι επάγγελμα, αλλά αν ασχολείσαι στα σοβαρά με τη διοργάνωση αγώνων που ούτως ή άλλως είναι επικίνδυνη. Δηλαδή αυτό είναι το μεγαλύτερο άγχος, έτσι να ξέρετε, είναι ότι υπάρχει τεράστιος κίνδυνος ότι ανά πάση στιγμή μπορεί να αντιμετωπίσεις το απευθέω ένα θανατηφόρο. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι αγώνες έχουν θανατηφόρα λίγα, παρόλα αυτά ακούγονται πολύ, δηλαδή ακούγονται πιο πολύ από τα θανατηφόρα που συμβαίνουν στο μπάνιο. Με όλο το παραπέντε και το ράφτινγκ και τα σχετικά τα έχουν μάθει από τα ατυχήματα. Δεν ακούω, ναι, έτσι ακριβώς. Στην Ελλάδα, μα γίνει κάτι θανατηφόρο, κάτι σοβαρό, δηλαδή, εκεί το μαθαίνει ο κόσμος. Το θανατηφόρο του μηχανοκίνητου φαίνεται πολύ, ενώ πολύ περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από άλλες αιτίες. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ένας θάνατος σε έναν αγώνα για τον διοργανωτή, για τον αλυτάρχη, για την ομάδα που το διοργανώνει, είναι ένα σοβαρό συμβάν. Οπότε το άγχος είναι να κάνεις όσο μπορείς καλύτερα τη δουλειά σου. Να συντονίσεις όσο μπορείς καλύτερα την ομάδα σου, να προλάβεις κάποιες καταστάσεις, να αντιδράσεις σαν αλυτάρχης, να πάρεις κάποιες αποφάσεις ενδεχομένως προληπτικά, ώστε να μην συμβεί κάτι σοβαρό. Και το πιο σοβαρό είναι να μην, όχι να χτυπήσει ή να υπάρχει θανατηφόρο με αγωνιζόμενο, αλλά να μην υπάρχει θανατηφόρο με κάποιο τρίτο, έτσι, ο οποίος δεν σου φταίει και τίποτα στην τελική. Εδώ επιβεβαιώνεις τις φοβίες του Βασίλη του Ορφανού τώρα με αυτά που λες. Κοιτάξτε. Θέλω να πω ότι ο καθένας αύριο το πρωί μπορεί να ξυπνήσει και να γλιστρήσει στη ντουζιέρα του, έτσι. Να μην το συζητήσουμε αυτό το επίπεδο. Αυτό το θέμα είναι το εξής, ότι όταν διαχειρίζεις έναν αγώνα με 220 συμμετοχές στο βουνό, με ωράρια 8, 9, 10 ώρες, πάρα πολλά οχήματα υποστήριξης, τα οποία πρέπει να πηγαίνουν έρχονται από διαφορετικές διαδρομές, ασθενοφόρα, ελικόπτερα, όλο αυτό το πακέτο, προσπαθείς γενικώς να το συντονίσεις όλο αυτό το πράγμα για να πάρεις αποφάσεις, ώστε να το κάνεις καλύτερο, ασφαλέστερο και πιο διασκεδαστικό, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, είναι ένα προϊόν από πίσω, έτσι, γιατί πελάτες στην ουσία έχεις. Οι αγωνιζόμενοι ανταποκρίνονται σε έναν αγώνα που τους αρέσει. Πόσο κοστίζει ένας αγώνας ράλι? Συνολικό κοστολόγιο. Συνολικό. Καταρχάς, να πούμε ότι τα ελληνικά ράλι είναι τα πιο φθηνά αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Δηλαδή, τοποθετήσου οικονομικά με νούμερα. Αυτή τη στιγμή το Ελλάς ράλι για το 2018, το early bird που λέμε, δηλαδή η πρώτη περίοδος συμμετοχών, είναι 600 ευρώ. Και περιλαμβάνει μέσα τα πάντα. Δηλαδή, περιλαμβάνει την ασφάλισή τους, περιλαμβάνει την ιατροφάρμακη και την περίθαλψή τους, την υποστήριξη, την οργάνωση, όλο αυτό το πακέτο. Οι διαμονές και τα λοιπά. Οι διαμονές είναι έξτρα, όχι, αυτό είναι έξτρα. Είναι διαμονές έξτρα. Παρ' όλα αυτά, αν αναλογιστείτε τα κοστολόγια για μια τέτοια διοργάνωση, μόνο και μόνο, ας πούμε, το ιατρικό team έχει ένα κοστολόγιο περίπου 20.000 ευρώ. Γιατί δεν βρίσκουμε τίποτα και πουθενά. Πρέπει να φέρουμε ασθενοφόρα από το εξωτερικό. Ναι, ναι. Πρέπει να φέρουμε γιατρούς από το εξωτερικό, εντουράδες. Γιατί δεν βρίσκουμε εδώ στην Ελλάδα το απαραίτητο προσωπικό, έτσι. Έχουμε και τα ηλεκτρονικά μας γκατζετάκια εδώ πέρα. Ναι. Τι να κάνουμε, έτσι. Ναι. Χρειαζόμαστε περισσότερο από 9.000 ευρώ σε καύσιμα για να μπορούμε να προετοιμάσουμε και να διαχειριστούμε τον αγώνα. Αλλά τα οχήματα της διοργάνωσης κάνουν 9.000 ευρώ σε καύσιμα. Οπότε το 600 ευρώ είναι πάρα πολύ φθηνό, σας πληροφορώ.
Και είμαστε από τους πιο φθηνούς αγώνες στην Ευρώπη με πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο, έτσι. Δηλαδή πολύ υψηλό επίπεδο διοργάνωσης. Τι προσφέρει αυτό πέρα από την τοπική κοινωνία στον άνθρωπο, στον αγωνιζόμενο που συμμετέχει? Δηλαδή, τι παίρνει ένας ιδιώτης που δεν το βλέπει αγωνιστικά? Θέλω εγώ, ρε παιδί μου, να έρθω του χρόνου να τρέξω με ένα 6,5 με κάποια μοτοσυκλέτα που έχω στήσει σε αυτόν τον αγώνα. Τι θα έχω όταν θα φύγω από τον αγώνα? Εννοώ δηλαδή, τι εμπειρίες είναι αυτές που θα πάρει και εικόνες? Είναι κάτι που πιστεύεις ότι θα με ξαναφέρει στον αγώνα την επόμενη χρονιά? Είναι κάτι που θα με κερδίσει? Θα μάθω πράγματα, θα γνωρίσω ναυάντες, θα τα πάω όλα μόνος πριν από σένα? Καταρχάς, όλοι τρέχουν για την ευχαρίστηση και την εμπειρία. Καλά, αυτό είναι το σίγουρο. Έτσι. Τα rally raid είναι αγωνιστικού χαρακτήρα περιπέτειες. Δηλαδή, γιατί δεν είναι ένας αποστηρωμένος αγώνας όπως είναι το motocross, ας πούμε, χωρίς να υποτιμάμε προφανώς την αξία των αθλητών που τρέχουν στο motocross ή στο enduro, αλλά σαν αγώνας δεν είναι τόσο αποστηρωμένος. Δηλαδή, δεν είσαι τόσο προστατευόμενος, δεν είναι τόσο ελεγχόμενες οι συνθήκες. Στα rally raid υπάρχουν, ανά πάση στιγμή τα πράγματα αλλάζουν. Παρότι ότι εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ελέγχουν τη διαδρομή και το roadbook μία μέρα πριν τον αγώνα, υπάρχουν προπομποί που ξεκινάνε 2 ώρες πριν τους αγωνιζόμενους, ώστε να προλάβουμε το οτιδήποτε, τέλος πάντων. Πίσω από τον προπομπό μπορεί να πέσει μια πέτρα, ένας βράχος, ένα δέντρο, να βγεις από τη στροφή με 120 και να το δεις μπροστά σου. Αυτό έχει και τη γοητεία του. Ο άνθρωπος δεν σταμάτησε ποτέ να αναζητάει το άγνωστο και την περιπέτεια και νιώθει λοιπόν ότι κάνει το κέφι του. Προστατευόμενος όμως. Δηλαδή έχει κάποιον πάνω του, από πάνω του, έχει το μάτι του Θεού που τον προσέχει και ξέρει ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες, αν χτυπήσει σοβαρά, σε 10 λεπτά θα υπάρχει κάποιος γιατρός και σε 20 λεπτά ένα ασθενοφόρο και θα καταλήξει σε ένα νοσοκομείο και δεν θα μείνει στη μέση του πουθενά χτυπημένος. Οπότε αυτός ο συνδυασμός είναι κάτι που αρέσει σε πολλούς. Σε αυτό οφείλεται και η επιτυχία του Rally Raid συνολικά. Δηλαδή το Dakar είναι από τους πιο, είναι όσο διάσημος είναι η Formula 1 και το MotoGP, δεν τυχαίο, είναι γιατί είναι η μορφή του αγώνα τέτοια. Συν το ότι οι διοργανωτές του Dakar κάνουν μια εξαιρετική δουλειά σε όλα τα επίπεδα. Αφού πήγε στον Dakar, να πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Ένας πολύ μεγάλος αγώνας σας, παγκόσμιος θεσμός, κάθε χρόνο πάρα πολλές συμμετοχές. Όλοι ενδιαφέρονται να μάθουν έστω και το τελικό αποτέλεσμα, αν δεν τον παρακολουθούν τον αγώνα σε όλο του το ενδιαφέρον και σε όλη του τη διάρκεια. Φέτος, για το Dakar που θα μας έρθει, το επόμενο, τι πληροφορίες έχεις, γιατί είσαι μέσα στα πράγματα? Ξέρεις κάτι που αξίζει να το πούμε? Οι πληροφορίες λένε ότι, καλά αυτό είναι επίσημο πια, θα έχει σίγουρα περισσότερη έρημο μέσα. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι πού θα γίνει φέτος? Περού, Βολιβία, Αργεντινή. Εκεί πήγαινε επανέρχεται πέρσι. Το Περού όμως, πρόπερση. Επανέρχεται το Περού. Το Περού επανέρχεται. Έλειπε 2 χρόνια γιατί δεν τα βρίσκανε στα λεφτά. Προφανώς. Το Περού επιστρέφει, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πάρα πολύ αμόλοφος μέσα. Ελπίζω κάποια στιγμή θα γυρίσει και η Χιλή, οπότε θα είναι ακόμα πιο Αφρικα style. Ναι. Αυτό που έχει αλλάξει σοβαρά στον Dakar είναι ότι έχει βάλει το χέρι του πια στο σχεδιασμό ο Μάρκο Μα, ο οποίος πια είναι αγωνιστικός διευθυντής του Dakar, ο οποίος το έχει κάνει τον αγώνα, τον έχει επαναφέρει στα παλιά του δεδομένα. Δηλαδή πρέπει να διαβάσει πιο πολύ το roadbook για να πλοηγηθείς. Υπάρχει πιο απαιτητική πλοήγηση, υπάρχει πιο πολύ off-road μέσα και λιγότερη δρόμη. Η Άσο γενικώς είναι politically driven διοργάνωση. Δηλαδή η Πεζό έπρεπε να χαϊδευτεί για 2 χρόνια από τους διοργανωτές, γιατί έχουν κοινά συμφέροντα, είναι Γάλλοι, υπάρχει από πίσω η Total, όλο αυτό το πακέτο. Ο Κομά γενικώς είναι το φρένο τώρα. Είναι δηλαδή το ανθρώπινο χέρι στη διοργάνωση που προσπαθεί να επαναφέρει, στην αρχική του μορφή. Την έγκλη του Dakar, ναι, που γιατί τα η αλήθεια είναι χρόνια. Ότι υπήρξαν παράπονα τα προηγούμενα χρόνια. Η Λατινική Αμερική γενικώς είναι διφορούμενη. Δηλαδή έχασε το χαρακτήρα που έχει στην Αφρική, γεγονός. Για μένα είναι πιο cross country rally rate αυτό που γίνεται στη Λατινική Αμερική από ότι αυτό που γίνεται στην Αφρική. Δηλαδή χιόνι, λάσπη, σκόνη, όλα τα στοιχεία. Φες, άμμος, πούδρα, βράχια, υπάρχουν όλα. Για μένα είναι πιο σοβαρό δηλαδή. Είναι καλύτερη ευκαιρία για να γίνει ένα πιο σύνθετο και απαιτητικό κομμάτι. Πιο πολύ σύνθετο τερέν, ουσιαστικά, ναι. Που βοηθάει ομάδες και αναβάτες να δοκιμαστούν και ουσιαστικά να έχουμε και πιο ουσιαστικό θέαμα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι αγώνες αυτοί είναι και θέαμα. Και πρέπει να δοκιμαστούν και οι αναβάτες στο βωμό της θέασης. Το λιγότερο θεάσιμο
είδος μηχανοκίνητου, πρέπει να ξέρετε. Ναι, αλλά όσοι ξέρουν τι σημαίνει rally raid, όσοι ξέρουν τι σημαίνει οδήγηση στο χώμα, σίγουρα δεν το αμφισβητούν και δεν το βλέπουν με ελαφρά την καρδιά. Το βλέπουν όπως πρέπει να το δουν. Γιατί νομίζω ότι σίγουρα το MotoGP μπορεί να έχει έρθει με 70 κάμερες και την Dorna που το υποστηρίζει και έχουμε Star εκεί μέσα κτλ. Αλλά και το Supercross κτλ. Νομίζω ότι και όλα τα μηχανοκίνητα πέρα από το MotoGP δεν είναι και στα καλύτερά του τα τελευταία χρόνια. Το βλέπουμε και στην Αμερική δηλαδή, ότι δεν φιλοξενεί εδώ και κάποιο καιρό MotoGP αγώνα. Δηλαδή το ενδιαφέρον του κόσμου πλέον έχει στραφεί στους δέκτες, είτε στο ίντερνετ είτε στην τηλεόραση, και θέλει ένα διαφορετικό θέαμα που μπορεί και το προσφέρει σήμερα μόνο το MotoGP 100% για να τραβήξει το ενδιαφέρον όλου του κόσμου. Και μιλάω κυρίως για τους Ευρωπαίους που έχουν στο DNA τους την μοτοσυκλετιστική κουλτούρα. Εν τ' αυτή περίπτωση το Dakar είναι μια ανδιαφυσβήτητα διαχρονική μοτοσυκλετιστική αξία και αγωνιστική παράλληλα, και δεν μπορεί να πει κανένα στο κάτι διαφορετικό. Οι μοτοσυκλέτες μέσα στο πλαίσιο των νέων εφαρμογών, της τεχνολογίας και τα σχετικά, πόσο έχουν βοηθήσει τα νέα συστήματα, αυτά τα ηλεκτρονικά, έχουν μπει και στις ράλι μοτοσυκλέτες? Έχουμε δει δηλαδή συστήματα που βοηθάνε τον αναβάτη? Σε καμία περίπτωση στο επίπεδο που χρησιμοποιείται στην πίστα, έτσι εννοείται. Ή στο δρόμο, ή και στο μοτοκρός. Ή και στο μοτοκρός. Ηλεκτρονικά βοηθήματα υπάρχουν. Γενικώς όμως στα rally raid επικρατεί γενικώς η αρχή. Τα απλά πράγματα τερματίζουν. Μάλιστα. Και τα σύνθετα δεν τερματίζουν. Ό,τι επισκευάζεται δηλαδή. Ναι. Και δεν χαλάει εύκολα. Δηλαδή, ακόμα παρά το γεγονός ότι είναι αδύνατο να αγοράσεις αυτά τα χρόνια μοτοσυκλέτα εντούρο με καρμπιρατέρ, δεν νομίζω να υπάρχει πια. Νομίζω ότι όλοι βγάζουν ξεχαστά. Δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει. Υπάρχει κόσμος που επιμένει να τρέχει με μοτοσυκλέτες με καρμπιρατέρ, γιατί πολύ απλά είναι πάρα πολύ εύκολο να το επισκευάζει στο βουνό. Γενικώς επικρατεί απλότητα σε όλα. Αναπόφευκτο προφανώς είναι ότι όταν αγοράζεις ούτως ή άλλως αν βάσει μια μοτοσυκλέτα, γιατί όλες οι μοτοσυκλέτες ραλί βασίζονται στις μοτοσυκλέτες εντούρο ή στις μοτοκρος μοτοσυκλέτες κάποιοι, αναπόφευκτο είναι ότι θα πάρεις μοτοσυκλέτα με ψεκασμό και πέντε χαρτογραφήσεις. Αυτό, ναι. Γενικώς όμως προσπαθούν να το κρατάνε όσο πιο απλό γίνεται, ώστε να μπορεί να βάλει ο καθένας χέρι στη μοτοσυκλέτα και να την επισκευάσει πάνω στο βουνό, γιατί μπορεί να συμβούν διάφορα. Λοιπόν, λέω να βάλουμε και ένα ρόρι, να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και να επανέλθουμε φυσικά με Last Rally και όχι μόνο. Είναι απίστευτο το πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Με το που μπαίνω στο στούντιο, κατευθείαν αρχίζουν όλα και πάνε πιο γρήγορα. Τα ρολόγια δηλαδή. Είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, μελέτη, στη συζήτηση που κάνουμε και χάνουμε το χρόνο. Έτσι, πιστεύεις ότι έχουν περάσει, για να δω, 50. Κάτι λεπτά από τότε που αρχίσει η εκπομπή. Απίστευτο, ε. Το έχω πει ότι άμα θέλεις να γεράσεις γρήγορα, μπορεί να αρχίσει το ραδιόφωνο. Εμείς δεν γυρνάμε βέβαια, γιατί εκτός από ραδιοφωνατζίδες είμαστε και μοτοσυκλετιστές και αυτό μας χαρίζει χρόνια. Το ραδιόφωνο έχει μας παίρνει, απλά εντάξει, πάνε όλα πιο γρήγορα. Να πούμε τι ετοιμάζεις για την επόμενη σεζόν, μιας και για μας οι χρονιές ξεκινάνε ουσιαστικά Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, Οκτώβριο, όπως θα ξεκινήσει και η νέα τηλεοπτική σεζόν για το Moto In Action, για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν που θα επανέλθουμε πάρα πολύ δυνατή, με πολλά ταξίδια, εκδρομές, παρουσιάσεις νέων μοντέλων και κάποιες εκπλήξεις που δεν μπορώ να πω τώρα κάτι, γιατί είναι πολύ ρευστά όλα και είναι αρκετά νωρίς, αρχές Σεπτεμβρίου προς μέσα θα ξέρουμε. Οπότε εσύ από πλευρά σου τι ετοιμάζεις με την λέσχη σου? Για τον Νοέμβρη φέτος υπάρχει υποσυζήτηση ένα project με το Κατέμε Last Club, ένα ωραίο adventure rally που σκεφτόμαστε να κάνουμε. Ξέρουμε πού? Περιοχή. Μάλλον θα χρησιμοποιήσουμε τις διαδρομές που χρησιμοποιήσαμε φέτος στο Ελλάς Rally. Γιατί Κατέμε, βοηθάει και η αντιπροσωπεία της Κατέμε από πίσω και θα γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή υπάρχει κάποια υποστήριξη? Όχι, όχι, είναι μια προσπάθεια που γίνεται μεταξύ της ΑΛΑΜ, της ΜΑΚΑΝ και του Κατέμε Club Ελλάς. Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε κάποια στιγμή τη συμμετοχή της Κατέμε, ενδεχομένως και απευθείας από το εξωτερικό. Ναι. Αυτό είναι ίσως λίγο πιο εύκολο από ότι να έχει την βοήθεια της KTM κατευθείαν από την Ελλάδα, και το λέω με προσωπική εμπειρία. Αυτό μου. Πάμε λοιπόν στο... Αντίστοιχη εμπειρία. Άρα εντάξει, οπότε είμαστε, συμφωνούμε και οι δύο σε αυτό. Ας μην επεκταθούμε σε αυτό το θέμα, είναι λεπτά και πιπέρα, ναι, τα θέματα, ναι, και προσωπικά. Άλλωστε, ο κόσμος καταλαβαίνει που έχει μια τρίβη με μοτοσυκλέτες και ξέρει πολύ καλά τι εννοώ με αυτό που λέω. Από εκεί και πέρα, εσύ ουσιαστικά ετοιμάζεις κάτι να κάνεις με το Κατέμ Club. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί μου αρέσει η σχέση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, ένας διοργανωτής με λέσχες μοτοσυκλέτας. Η μοτοσυκλέτα ανέκαθεν ανθούσε όταν υπήρχε συνεννούς και συλλογικότητα. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Οι ατομικές προσπάθειες πάντα είναι
αξιέπαιρνες κτλ. Αλλά παρόλα αυτά, η συλλογικότητα νομίζω ότι πάντα μπορεί να πετύχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Πολύ σημαντικό. Άλλωστε, ένα αθλητικό σωματείο είναι μια λέσχη. Ούτως ή άλλως, εμείς είμαστε μια λέσχη που εξελίχθηκε σε αθλητικό σωματείο. Το Cantemellas Club παραμένει μια λέσχη, γιατί είναι μια παρέα που θέλουν να κάνουν κοινά πράγματα και έχουν κοινή αγάπη τις μοτοσυκλέτες τους. Της περιπέτειας και του ταξιδιού μα ταυτόχρονα. Απλά θεωρώ ότι είναι μια, έχει ένα κόνσεπτ από πίσω το συγκεκριμένο project, το οποίο θα είναι, θα πετύχει κάποια καλά πράγματα. Και η κατέμψη στο εξωτερικό έχει ήδη ξεκινήσει, τα Κατέμ Adventurales. Είναι περιπέτειες, είναι δηλαδή βόλτες πολύ καλά οργανωμένες. Να πούμε δύο λόγια για την BMW. Η BMW τα τελευταία χρόνια την παρακολουθεί σίγουρα και στην Ελλάδα και στον ελλαδικό χώρο. Είναι εξαιρετικά οργανωμένη, ανδιαμφισβήτητα. Είναι μια αντιπροσωπεία που την αγαπάει ο κόσμος για τους δικούς του λόγους. Και εγώ προσωπικά την αγαπάω, δεν το κρύβω, το έχω εκφράσει επανειλημμένως αυτό. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλές μοτοσυκλέτες, όχι με τόσο αγωνιστικό χαρακτήρα σίγουρα όπως είναι τα KTM, όμως έχουν ένα χαρακτήρα ταξιδιωτικό, περιπέτεια και δίνουν όλα τα χαρακτηριστικά που σίγουρα πολλοί κόσμος αγαπάει και θέλει να έχει. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή και από άλλες εταιρείες, όχι σαν μιμητισμό, αλλά σαν δικιά τους πρωτοβουλία. Θα ξεκινήσει, πιστεύεις? Γιατί η BMW κινείται δυναμικά. Μην κοροϊδευόμαστε. Βλέπουμε και τη Honda, την αντιπροσωπεία της Honda, ότι έκανε και το δεύτερο ταξιδιωτικό, με το tour που έκανε στην Σικελία. Ναι. Στην Νότια Ιταλία. Είχε κάνει πέρσι το Nord Cup. Δηλαδή βλέπουμε λίγο τις αντιπροσωπείες κάπως και ξυπνάνε, κάτι κάνουν. Εδώ τι βλέπεις? Θα μπουν και άλλοι στο παιχνίδι, είτε στο off-road? Η ιδέα του Κατέμ Adventure Rally εδώ στην Ελλάδα, τέλος πάντων, δεν έχει σαν στόχο την Κατέμ αυτή καθεαυτή. Έχει σαν στόχο να φέρουμε τον κόσμο που οδηγάει μοτοσυκλέτες on-off να τους φέρει πιο κοντά στο χώμα. Είναι δηλαδή ακόμα μια προσπάθεια. Κάνουν και άλλοι αντίστοιχες προσπάθειες. Δηλαδή και ο Νίκος Πάνος κάνει προσπάθεια να πείσει τον κόσμο ότι όταν αγοράζει μια μοτοσυκλέτα 250 κιλών, μπορείς να κάνεις 60 χιλιόμετρα στο χώμα, δεν θα πάθεις κάτι. Μην ξεχνάμε ότι παλιά ο κόσμος έκανε εκατοντάδες χιλιόμετρα με πολύ πιο ακατάλληλες μοτοσυκλέτες από αυτές. Δεν υπήρχε αυτή η ιδέα του Γκελάντε Στράσε, λέει, του πάντως εντάξει. Και πρέπει να πω σε όλους το εξής. Η Ελλάδα παραμένει ένας από τους τελευταίους μικρούς off-road παραδείσους στην Ευρώπη. Δεν έχουμε επηρεαστεί ακόμα από αυτή την ανόητη νομολογία που επικρατεί με τους πράσινους στην κεντρική Ευρώπη. Πρέπει να σας πω ότι έχω πάρα πολλούς φίλους στην Ιταλία. Εχθές ήταν όλοι πάρα πολύ θορυβημένοι, έχουν ξεκινήσει να βγουν στους δρόμους, διότι βγήκε νομοσχέδιο στον κώδικα κυκλοφορίας που απαγορεύει τις μοτοσυκλέτες να πατάνε σε χωματόδρομο. Ναι. Τέλος. Εκεί θα βγούμε και εμείς. Αύριο. Στον δρόμο. Εχθές έγινε αυτό. Ναι, ναι. Και ετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους. Ετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους τώρα οργανωμένα μέσω της Ομοσπονδίας. Της Ιταλικής Ομοσπονδίας, της FMI, και να διαμαρτυρηθούν. Μιλάμε για εκατομμύρια μοτοσυκλετιστές, μιλάμε για μια αγορά τεράστια, η οποία έχει και τεράστια αγωνιστική παράδοση. Έτσι, ναι. Δηλαδή, έχει βγάλει πάρα πολλούς πρωταθλητές. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση στην Ιταλία. Νομίζω ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε μόνο με τα μνημόνια, τα εμπορικά ισοζύγια, το πότε θα βγούμε στις αγορές και αν το επιτόκιο είναι 4,6. Να σου πω, άμα είναι να πάρουν κανένα φράγκο και από εκεί, θα το σκεφτούν. Τώρα εδώ, βέβαια, είναι το, τι κοντάρι έχει κάθε απόχη. Δεν νομίζω. Έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα παραμένει αγροτική, έχει αγροτική παραγωγή, δασική παραγωγή, είναι έχει πολλά, ζώα. Είναι πολλές συνθήκες, όπως είναι και η Βουλγαρία, όπως είναι και η Αλβανία. Είμαστε πιο πολύ Βαλκάνια. Είμαστε Βαλκάνια, μην το συζητάμε σε σχέση τουλάχιστον με την υπόλοιπη Ευρώπη. Για την ώρα λοιπόν, επειδή παραμένουμε ένας παράδεισος, επειδή τα βουνά μας είναι πολύ φιλόξενα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή ναι, μεν είσαι στη μέση του πουθενά, αλλά ταυτόχρονα είσαι και πάρα πολύ κοντά στον πολιτισμό. Ναι, ναι. Εγώ λέω στον κόσμο, πατήστε χώμα, ρε παιδιά. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς η άσφαλτος είναι επικίνδυνη, παιδιά. Εγώ εχθές κυκλοφόρησα μετά από 20 μέρες με μοτοσυκλέτα για να πάω στο μαγαζί μου, κάνοντας 40 χιλιόμετρα και κινδύνευσα δύο φορές να σκοτωθώ. Εγώ... στο χώμα δεν το έχω νιώσει ποτέ αυτό. Μελέτη, θα κλείσω με την τελευταία σου ατάκα. Πατήστε χώμα. Το χώμα στην Ελλάδα φέρνει είναι υγεία. Τσάμπα. Είναι τσάμπα. Μπορούμε να το ευχαριστηθούμε και να επισκεφτούμε απίστευτους προορισμούς. Θέλω να σε ευχαριστήσω που για ακόμη μια φορά ήσουν μαζί μας και μας γέμισες από πληροφορίες και με ωραίες καταστάσεις. Εγώ ευχαριστώ. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα είμαστε μαζί. Προς το παρόν, ας δροσιστούμε, ας κάνουμε τα μπάνια μας σε ποτάμια, είτε σε αλμυρό νερό, κοινώς στη θάλασσα. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε στον δρόμο, να φοράτε πάντα τον κράνο σας και όλους σας το μοτοσυκλετιστικό εξοπλισμό. Ραντεβού την ίδια μέρα και την ίδια ώρα την άλλη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, Μελέτη.